Κύριε Καραθανασόπουλε, μονοπολούν εσείς λέτε στο ΚΚΕ για μια ακόμα φορά ένα στημένο παιχνίδι δικοματισμού, πόλωσης που φεύγει από τα πραγματικά προβλήματα. Αυτή είναι η θέση δικιά σας. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα στα οποία πρέπει να αποφασίσουμε. Και πρέπει να αποφασίσουμε και για το τι θα γίνει με τη συμφωνία των Πρεσπών και αν πρέπει να κυρωθεί ή όχι. Άρα λοιπόν είναι μια διαδικασία που περνάει μέσα από την Βουλή αυτό. Όπως και στο αν τελικά ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Εσείς είπατε μάλιστα ότι προεκλογικά δεν χρειάζονται καν αυτά όλα. Λέμε το εξής εμείς. Καταρχάς ότι παρακολουθούμε ένα ακόμη επεισόδιο, όπως σωστά είπατε κι εσείς, μιας ανούσιας αντιπαράθεσης, η οποία προσπαθεί να συγκαλύψει την ταυτότητα την οποία υπάρχει ανάμεσα στα κόμματα, είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, όσον αφορά τις μεγάλες στρατηγικές επιλογές, τις οποίες με πιστότητα ακολουθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι η κατάσταση την οποία βιώνει σήμερα η εργατική τάξη, η πλατεία λαϊκή οικογένεια, όπου αν δεν βλέπει τη θέση της να χειροτερεύει, τουλάχιστον δεν βελτιώνεται, παρότι έχουμε συνθήκες ανάκαμψης, έστω και ανεμικής. Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, να μην μπορεί να τα βγάζει πέρα. Τα προβλήματα αυτά να πολλαπλασιάζονται και να την γονατίζουν. Άρα λοιπόν η ουσία και το μεγάλο ερωτηματικό είναι, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα αυτή η βαριά αντιλαϊκή πολιτική που κατεδαφίζει και τσακίζει τα λαϊκά δικαιώματα? Θα συνεχιστεί απρόσκοπτα μια πολιτική η οποία παραδίδει γη και είδωρο στο να υλοποιηθούν οι αμερικανοατολικοί σχεδιασμοί στην ευρύτερη περιοχή και στα Δυτικά Βαλκάνια? Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν ανεξάρτητα αν θα είναι η σημερινή σύνθεση της κυβέρνησης, αν θα είναι κάποια άλλη με ανακύκλωση προσώπων ή αν θα... Πάντως ο Πρωθυπουργός είπε ότι τώρα είναι που θα δώσει και το στίγμα και θα δώσει και το πρόσημο, όπως είπε. Η κυβέρνηση δηλαδή τώρα είχε τον άχαρο το ρόλο έχει δώσει και το στίγμα, να μοιράζει, λέει, βάρη. Το έχει δώσει και το στίγμα και το πρόσημο. Ποιο ήταν αυτό το στίγμα και το πρόσημο? Είναι ότι νομιμοποίησε τα δύο προηγούμενα μνημόνια των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και έφερε και ένα τρίτο μνημόνιο που το ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και το ποτάμι. Άρα λοιπόν έχει δώσει στίγμα σαφέστατο στα 4 χρόνια που κυβερνάει. Προσέθεσε νέα προβλήματα. Κατεδάφισε δικαιώματα που είχαν αφήσει ακατεδάφιστα οι προηγούμενοι, γιατί δεν προλάβαν, γιατί φοβόσανται το πολιτικό κόστος. Ήρθε να κάνει τη βρώμικη δηλαδή δουλειά. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι χαρακτηριστικό το ρόλο και το αποτέλεσμα τα οποία έχει. Και από αυτή την άποψη λοιπόν αυτό λέμε. Θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική ή θα μπουν εμπόδια σε αυτή την πολιτική? Και η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπουν εμπόδια σε αυτή την πολιτική είναι ακριβώς να καταδικαστεί και η σημερινή κυβέρνηση με τα κόμματα που την απαρτίζουν, αλλά και βεβαίως να μην ξεπληθούν στην κολυβήθρα του Σιλόαμ οι τεράστιες ευθύνες που έχει η Νέα Δημοκρατία, που έχει το ΠΑΣΟΚ, αλλά κόμματα που στήριξαν και στηρίζουν τις βασικές, τις στρατηγικές επιλογές του ευρωμονόδρομου, των νατοϊκών σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή, των αμερικάνικων δράσεων. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ουσία και από αυτή την άποψη χρειάζεται ο λαός να βγει πιο δυνατός, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να δώσει μια νέα δυναμική στο κίνημα. Αυτό και μέσα από τις εκλογές. Και αυτό και μέσα από εκλογές βεβαίως, όποτε και αν γίνουν, και αυτό σημαίνει ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Γιατί με σταθερότητα στάθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα εσείς τι λέτε, να πάμε στο δυνατόν πιο σύντομα στις εκλογές? Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει, ανεξάρτητα από πότε θα γίνουν οι εκλογές, αν γίνουν σύντομα ή λίγο αργότερα, άλλωστε είμαστε σε ένα χρόνο προεκλογικό. Είτε γίνουν το Μάρτιο, είτε γίνουν το Μάη, είτε τον Σεπτέμβρη. Είναι μικρές οι διαφορές οι χρονικές. Αλλά πέρα από αυτό, είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία και πηγαίνοντας προς εκλογές να μην σκύψει το κεφάλι, να μην έχει αυταπάτες για το τι θα τον περιμένει και βεβαίως με τους αγώνες και με την διάθεσή του να αλλάξει και τους σχετισμούς δύναμης ριζικά, ισχυροποιώντας το ΚΚΕ ως μοναδική προϋπόθεση. Και το λέμε αυτό γιατί. Είναι μια πολιτική στην οποία το έχετε πει πολλές φορές, ναι, την έχετε επαναλάβει και στο παρελθόν, έχετε μια σταθερή θέση σε αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν ζητήσει ο Πρωθυπουργός ψήφο εμπιστοσύνης, η στάση του ΚΚΕ, ναι, ποια θα είναι? Και το λέμε αυτό ακριβώς για να ολοκληρώσω την προηγούμενη σκέψη, γιατί η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σημαίνει ότι και μπορείς να αμφισβητείς αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται, την αντιλαϊκή, και να έχεις μέτρα ανακούφιση, κατακτήσεις ανακούφιση, αλλά πάνω απ' όλα να φέρεις πιο κοντά τη μοναδική ρεαλιστική προοπτική που είναι προς όφελος των εργαζομένων και του λαού, την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Όταν έρθουν λοιπόν τώρα αυτά τα ζητήματα, βεβαίως για τη συμφωνία των Πρεσπών έχουμε πει.
η στάση του ΚΚΕ είναι αρνητική, θα την καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία, γιατί είναι επικίνδυνη και για τους δύο λαούς, γιατί ισχυροποιεί την παρουσία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, που αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίησης, παράγοντα αλλαγής των συνόρων, παράγοντας κινδύνου για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Συνδέεται άμεσα όλο αυτό με την, το αμέσως επόμενο βήμα που είναι η ένταξη της γείτονας χώρας στο ΝΑΤΟ. Όπως είπε και ο ανταποκριτής σας από τα Σκόπια λίγο πριν, είναι αυτή, με αυτή την προοπτική γίνεται για να καταστεί, όπως δήλωσε και ο κ. Ζάεφ, το 30ο μέλος του ΝΑΤΟ τα Σκόπια. Και περιέχεται σαφέστατα και ρητά και στην ίδια τη συμφωνία ότι η συμφωνία αυτή υπογράφεται με αυτή την προοπτική. Και είναι προϋπόθεση αυτή η συμφωνία για να μπει τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια. Άρα λοιπόν είναι άμεσα συνδεδεμένα αυτά τα δύο ζητήματα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι επικίνδυνη συμφωνία και πρέπει να καταψηφιστεί. Τώρα, όσον αφορά εάν η κυβέρνηση θέσει ψήφο εμπιστοσύνη, η θέση του ΚΚΕ είναι σαφέστατη. Θα καταψηφίσουμε την κυβέρνηση. Μάλιστα. Θα ψηφίσουμε ενάντια στην πρόταση για ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβερνητική πολιτική. Δεν υπάρχει αμφιβολία και δεύτερη σκέψη σε αυτό το ζήτημα. Και όπως ξέρετε, το ΚΚΕ δεν μασάει τα λόγια του. Και σύσσωμη κοινοβουλευτική, άλλωστε είναι η μοναδική κοινοβουλευτική ομάδα που έχει την ίδια σύνθεση που προέκυψε μετά τις εκλογές. Άρα δηλαδή είναι και αυτό ένα κριτήριο, γιατί βλέπετε οι μεταγραφές οι οποίες γίνονται, οι ανεξαρτητοποιήσεις, οι εύκολες μεταποιήσεις από το ένα κόμμα στο άλλο, δείχνουν ότι έχουν πολύ μικρές διαφορές ανάμεσα στα υπόλοιπα κόμματα, άρα κάνουν εύκολη τη μετακίνηση από το ένα κόμμα στο άλλο. Και από αυτήν την άποψη μπορεί να ψηφίζεις κάτι στις κάλπες και σου βγαίνει κάτι άλλο μετά στην πορεία. Και από αυτήν την άποψη. Κύριε Τσοσουνίδη, νομίζω ότι σε αυτό το. Κύριε Καραθανασόπουλε, είναι πάρα πολλοί εδώ πέρα στο τραπέζι, οι οποίοι κάθονται και λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε και μία πολιτική, η οποία να είναι μια ρεαλιστική πολιτική. Εσείς λέτε, δεν είναι θέμα ρεαλιστικής πολιτικής, είναι μια κακής πολιτικής, όπως την χαρακτηρίζετε. Το θέμα όμως το κομμάτι. Με συγχωρείτε να θέσω το ερώτημα. Το θέμα λοιπόν το κομμάτι συμφωνία Πρεσπών. Και αν θα πρέπει να προχωρήσουμε και να λυθεί και με αυτόν τον τρόπο. Γιατί πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει με διαφορετικό τρόπο? Υπάρχουν ενισχύτες στον καπιταλισμό? Προσέξτε, η βάση ποια είναι? Μια ψευδεπίγραφη άποψη ότι υπάρχει εθνικό συμφέρον κοινό. Είτε στα ζητήματα του διεθνού ρόλου της Ελλάδας, είτε στα ζητήματα της οικονομίας και της εσωτερικής πολιτικής. Δεν υπάρχει κοινό εθνικό συμφέρον. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άλλο είναι το συμφέρον της αστικής τάξης της χώρας μας. Άλλο το συμφέρον της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Και ιστορικά έχει επιβεβαιωθεί αυτό. Όταν υπήρξε η εισβολή και η κατοχή της χώρας μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η αστική τάξη διασπάστηκε, μισή έγινε συνεργάτες των Γερμανών και άλλοι μισή λακίξανε, παρατώντας το λαό υπό τον κατακτητή. Από αυτή την άποψη λοιπόν, είναι υποκριτικό όταν λέμε να ισχυροποιηθεί ο ρόλος της. Συγγνώμη, και ένα μέρος της αστικής τάξης βγήκε στο βουνό στην κυβέρνηση του βουνού. Εντάξει. Όλα να τα λέμε. Όλα να τα λέμε. Εντάξει. Που είναι πολύ μικρό κομμάτι. Είναι πολύ μικρό κομμάτι. Ο Αγγελόπουλος και αν δεν υπήρχε. Δεν ήταν εργατική τάξη. Εντάξει. Και αν δεν υπήρχε το κουκουέ για να κάνει αυτό. Σωστά, σωστά. Συμφωνώ. Να είμαστε καθαροί. Το ότι υπήρχαν ένα-δύο περιπτώσεις. Να μην τα ισοφεδώνουμε όλα. Το ότι υπήρχαν ένα-δύο περιπτώσεις δεν ακυρώνει την ουσία. Αυτή την άποψη μπορεί να είναι υποκριτικό να λέμε να ισχυροποιηθεί η Ελλάδα στην περιοχή. Γιατί ισχυροποίηση είχαμε αμέσως μετά τις ανατροπές των σοσιαλιστικών συστημάτων στις χώρες των Βαλκανίων. Ισχυροποιήθηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις και ο ρόλος τους στις χώρες της Βαλκανικής. Και στα Σκόπια και στην Αλβανία και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Τι κέρδισε η εργατική τάξη και ο λαός? Ανεργία, γιατί κλείσανε επιχειρήσεις και μεταφερθήκανε. Μείωση των μισθών. Κατεδάφιση των εργασιακών δικαιωμάτων σε μια πορεία. Άρα λοιπόν η ισχυροποίηση της Ελλάδας στην περιοχή περνάει μέσα και είναι η άλλη όψη του νομίσματος της αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται στο εσωτερικό. Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η συμφωνία θα φέρει σταθερότητα στην περιοχή. Εμείς λέμε ότι ανοίγει τους ασκούς του αιώλου. Γιατί προσέξτε να δείτε, βεβαίως η μεγάλη αντίθεση ποια είναι. Δεν είναι η αντίθεση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Η μεγάλη αντίθεση στην περιοχή και εκεί που υπάρχει μεγάλη σύγκρουση είναι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία για τους αγωγούς και τις ενεργειακές πηγές και στην Κίνα από την άλλη τη μεριά μέσω του δρόμου του μεταξιού. Αυτές είναι οι μεγάλες δυνάμεις που συγκρούονται. Οι υπόλοιπες παίζουν δευτερεύον ρόλο. Και από αυτή την άποψη και η υπόθεση Αλβανία και η υπόθεση Τουρκία και Σκόπια ενδεχομένως και Βουλγαρία τι είναι? Είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
είναι ή δυνητικά θα μπουν στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, όταν το ΝΑΤΟ αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίηση της περιοχής, δεν βάζεις το λύκο στο μαντρί και να πεις ότι θα διασφαλιστούν τα σύνορά μου και τα φυκιά και ρότα, όταν το ΝΑΤΟ αξιοποιεί τους εθνικισμούς, αξιοποιεί τη λογική του Διέρε και Βασίλευε για να αλλάζει σύνορα. Μάλιστα. Αυτή είναι η ουσία του λοιπόν του ζητήματος. Και από αυτή την άποψη, η τουρκική επιθετικότητα βρίσκει τις πλάτες στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι έτσι γιατί, το ΝΑΤΟ, προσέξτε, είναι έτσι ακριβώς κύριε Ξέ, γιατί το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα και λέει βρείτε τις διαφορές σας στο Αιγαίο μεταξύ σας, τα δύο κράτη. Γιατί είστε και δύο συμμαχοί μου. Από αυτή την άποψη λοιπόν καλλιεργεί τις διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις της Τουρκίας όταν υπάρχουν διαφορές. Και προσέξτε, εδώ για την ιστορία, κύριε Κουτσούκο, ο Σιμίτης στη συνθήκη της Μανδρίτης, στη συμφωνία της Μανδρίτης, αναγνώρισε γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Για να τα λέμε τώρα, η συμφωνία κατευνάζει από αυτήν την άποψη και λειτουργεί και υπέρ της εθνικής τάξης. Το βλέπετε να κατευνάζει κάποιον εθνικισμό. Φυσικά. Και από αυτήν την άποψη και από αυτήν την άποψη. Μια συμφωνία στην οποία βάζει το κράτος, αλλάξει το σύνταγμά του. Μια συμφωνία που ισχυροποιεί τη λυκοσυμμαχία, που ισχυροποιεί την παρουσία των Αμερικάνων, δηλαδή βάζει στο λύκο στο Μαντρί, το λέμε, αυτός ο οποίος θέλει αναταραχή. Αν είναι μόνο εμείς, αντί λοιπόν να αποδυναμώνεις το ρόλο και την παρουσία. Και μάλιστα, έχει φτάσει στο σημείο η Ελλάδα να μετατρέπεται σε προκεχωρημένη νατοϊκή και αμερικάνικη βάση και στρατιωτική και επισκευαστική των Αμερικανών. Εγώ πρώτη φορά ακούω πάντα στο ΚΚΕ να υποστηρίζει, ας πούμε, να μην υποστηρίζει μια φιλιρινική κίνηση, μια φιλιρινική συμφωνία. Κύριε Τοσουνίδη, αυτό είναι αυτό. Με το να μετατρέπεται η Ελλάδα σε χρήσιμο μεντεσέ. Δεν είναι μεντεσέ. Εγώ είπε ο κύριος Πάιετ, θα μου επιτρέψετε να κάνω το έρευμα του κύριου Τοσουνίδη. Ο κύριος Πάιετ είπε ότι είναι χρήσιμο μεντεσέ η Ελλάδα στα σχέδια των Αμερικάνων στην περιοχή. Κύριε Καραθανασόπουλε. Τι σχέση έχει αυτό με την ειρήνη, τη φιλία των ο υβριδικός πόλεμος στα Βαλκάνια δεν θα σχέση, τον αφήσουμε να γίνει. Αυτό λοιπόν χώρο, έχει σχέση ποτέ με τη λογική του Διέρε και Βασίλευε, με κίνδυνο για την εδαφική ακυρότητα και τα κυριαρχικά υπαλληλικά. Και αυτός ο κίνδυνος θα φουντώσει, κύριε Ξηδάκη, το επόμενο χρονικό διάστημα. Μόλις πρέπει να πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα. Κύριε Καραθανασόπουλε, πρέπει να περιμένουμε κάτι ή απολύτως τίποτα από την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ? Κοιτάξτε, η κυρία Μέρκελ θα έρθει εδώ πέρα να εξυπηρετήσει, να προωθήσει τους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σχεδιασμών των ευρωατλαντικών συμφερόντων στην περιοχή, να ισχυροποιήσει τη θέση των γερμανικών συμφερόντων στην περιοχή που έχει πληγεί. Άρα λοιπόν έχει συγκεκριμένο ρόλο να παίξει. Από αυτήν την άποψη δεν έχει να περιμένει τίποτα ο ελληνικός λαός όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν τις γερμανικές αποζημιώσεις, την επιστροφή του κατοχικού δανείου και θέματα τα οποία αφορούν συνολικότερα τη βελτίωση της θέσης του. Άρα λοιπόν, κυρία Μέρκελ, έχετε δώσει εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του σκληρού της πυρήνα, ως από τους προτεργάτες των μνημονίων και των αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από αυτή την άποψη λοιπόν θα ασκήσει πιέσεις και στα υπόλοιπα κόμματα να αποδεχτούν και να στηρίξουν αυτές τις στρατηγικές επιλογές που έχει κάνει σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.